και σώνας τον αιώνα. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους ανήσαν αδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα, το Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε το θέμα μας για την εγκράτεια στην καθημερινή ζωή. Είχαμε πάρει αφορμή από τον Άγιο Παΐσιο και μιλάμε κατ' εξοχή για την νηστεία με βάση τους Αγίους Πατέρες και θα πούμε και κάποια στο τέλος λίγα που έχουν απομείνει από τον Άγιο Παΐσιο για την εγκράτεια στην καθημερινή ζωή, η οποία βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη περιεκτική αρετή και μέσα στην εγκράτεια κατ' εξοχήν είναι και η νηστεία, η εγκράτεια δηλαδή στο φαγητό, στις τροφές, στο ποτό και είναι και η αγρυπνία, η εγκράτεια στον ύπνο, είναι και η γενικότερη κακοπάθεια, η εγκράτεια δηλαδή στη σωματική ανάπαυση και οπωσδήποτε βέβαια και γενικότερα η εγκράτεια στη γλώσσα, στις συνομιλίες, στις συναναστροφές, έτσι ώστε ο άνθρωπος να ζει αυτό που λέμε τον ορθόδοξο ησυχασμό, την ορθόδοξη ησυχία που είναι η θεραπευτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Βλέπουμε ο Χριστός μας συνδύαζε ζωή ησυχίας και ζωή δράσεως. Πολλές φορές πήγαινε και προσήφιε το και τον έβρισκαν να προσεύχεται στην έρημο, σε έρημους τόπους και πολλές φορές, όπως λέει το Ευαγγέλιο, διανυκτέρευε στην προσευχή. Περνούσε τη νύχτα του δηλαδή προσευχόμενος για να μας διδάξει και εμάς να κάνουμε το ίδιο. Και απ' την άλλη βέβαια τον βλέπουμε να δρά, να θαυματουργεί, να κηρύττει, να έχει δηλαδή και τη δράση προς τους ανθρώπους. Επίσης τον βλέπουμε να νηστεύει 40 ημέρες και 40 νύχτες. Και όπως λέει ένας Άγιος, ότι αυτό το έκανε, λέει, γιατί γνώριζε φυσικά ο Κύριος, όλα τα γνωρίζει, ότι θα ερχόταν ο Μωαμεθανισμός, όπου οι άνθρωποι νηστεύουν μόνο την ημέρα και τη νύχτα δεν νηστεύουν. Και το τονίζει το Ιερό Κείμενο ότι νηστεύε και 40 ημέρες και 40 νύχτες. Έτσι, ήταν συνεχής η νηστεία του Κύριου και είναι και πάρα πολύ εξαντλητική και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει τέτοια νηστεία όπως έκανε ο Κύριος για να μας διδάξει και εμάς να κάνουμε νηστεία. Ας πούμε μερικά από αυτά που λένε οι Άγιοι σε συνέχεια αυτών που ήδη έχουμε πει. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπρετσιανίνοφ λέγει ότι η προσευχή είναι αδύναμη αν δεν είναι θεμελιωμένη πάνω στην νηστεία. Και η νηστεία είναι άκαρπη αν πάνω της δεν είναι οικοδομημένη η προσευχή. Δηλαδή το ένα συνδυάζεται και τρέφει το άλλο και οδηγεί στο άλλο. Όταν κανείς νηστεύει έχει όρεξη να κάνει προσευχή. Όταν είναι με γεμάτο το στομάχι θέλει να κοιμηθεί. Και απ' την άλλη η νηστεία δεν πρέπει να γίνεται αυτός ο σκοπός, γιατί είναι ένα μέσο, είναι ένα εργαλείο, δεν είναι ο σκοπός, ας πούμε, της πνευματικής ζωής. Είναι ένα εργαλείο για να φτάσουμε στο σκοπό, ο οποίος σκοπός είναι η θέωση, όπως ξέρουμε, είναι η ένωση με το Θεό, είναι η αγάπη
προς τον Θεό, έτσι τέλεια αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Οπότε χρειάζεται και η γενικότερη πνευματική προσπάθεια και κατ' εξοχήν βέβαια η προσευχή που μας συνδέει με τον Θεό, μας προετοιμάζει μάλλον να ενωθούμε με τον Θεό, γιατί η ένωση τελική με τον Θεό γίνεται διά του Θεού. Έτσι, με το φως του Θεού βλέπουμε τον Θεό, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Με τη χάρη του Θεού τελικά ενωνόμαστε, δεν μπορούμε εμείς κάτι να κάνουμε. Όσες νηστείες και προσευχές και οποιοδήποτε άλλη άσκηση κάνουμε, αυτή δεν είναι αρκετή για να μας ενώσει με τον Θεό. Ο Θεός πρέπει να δώσει τη χάρη Του, τη Θεία Του ενέργεια δηλαδή, και εμείς να μετάσχουμε σε αυτή την ενέργεια, να ενωθούμε έτσι με τον Θεό. Αλλά η προσευχή και η νηστεία, όπως και η όλη ας πούμε, προσευματική προσπάθεια, προετοιμάζει τον άνθρωπο για την ένωση με τον Θεό. Και είναι αναγκαίο να γίνεται. Κατ' εξοχήν λένε οι Άγιοι ότι η πνευματική ζωή αρχίζει με την νηστεία. Επειδή αρχηγός, θα λέγαμε, και πρώτη αιτία όλων των παθών είναι η γαστριμαργία και η λεμαργία. Αν κανείς ελέγξει αυτό το πάθος, μετά μπαίνει στο σωστό δρόμο για να ελέγξει και τα υπόλοιπα πάθη. Βλέπετε και ο Κύριος, την πρώτη εντολή που έδωσε στην ανθρωπότητα ήταν η εντολή νηστείας. Δεν θα φάτε από το συγκεκριμένο δέντρο, από όλα τα άλλα θα φάτε. Έτσι, αποχή τροφής, έτσι, από ένα δέντρο. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και αν χάσαμε τον παράδεισο, το χάσαμε γιατί δεν τηρήσαμε αυτή την εντολή της νηστείας. Πέσαμε στην, όπως λένε οι πατέρες, ακρασία, έλλειψη δηλαδή εγκράτειας. Και τώρα μας λένε οι Άγιοι, δια του αντίστροφου δρόμου, δηλαδή για τις εγκρατείες, δια της νηστείας και της γενικότερης εγκράτειας, θα μπούμε πάλι, όχι πλέον στον παράδεισο, αλλά εκεί που θα φτάναμε, εάν δεν κάναμε την παράβαση της νηστείας, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού, στην τελειότητα. Η προσευχή λοιπόν είναι αδύναμη αν δεν είναι θεμελιωμένη πάνω στην νηστεία. Γι' αυτό βλέπετε και ο Κύριος μας είπε ότι διώχνουμε τα δαιμόνια φεύγουν, τούτο το γένος ούκ εκπορεύεται, είπε, η μία προσευχή και νηστεία. Χρειάζεται πάντα αυτός ο συνδυασμός, όχι μόνο νηστεία. Έτσι. Η νηστεία από μόνη της μάλλον τρέφει τον εγωισμό και την υπερηφάνεια στον άνθρωπο, γιατί δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος να σκεφτεί ότι να, εγώ κάνω νηστεία, δεν είμαι σαν τους άλλους που δεν κάνω. Αν όμως συνδυάζει την νηστεία με την προσευχή και μάλιστα την κατανυκτική προσευχή, την τελωνική προσευχή, ο Θεός λάστη τιμή το αμαρτωλό, τότε προχωράει πάρα πολύ καλά πνευματικά. Η νηστεία αποξενώνει τον άνθρωπο από τα σαρκικά πάθη. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και δυστυχώς πολλοί και νέοι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό, ότι υπάρχει σύνδεση και καταπολεμούνται τα σαρκικά πάθη με την νηστεία και πάρα πολύ αποτελεσματικά. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το αίτιο, ένα άλλο βασικό αίτιο των σαρκικών παθών και αμαρτιών είναι η υπερηφάνεια, είναι η κατάκριση. Γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, αν έχεις ενόχληση από τη σάρκα, ψάξε αυτά τα δύο, μήπως πέφτει στη λεμαργία, στη γαστριμαργία ή μήπως πέφτει στην υπερηφάνεια, στην κατάκριση. Η προσευχή παλεύει με τα ψυχικά πάθη. Έτσι, οπότε γίνεται ας πούμε μια συντονισμένη καθολική προσπάθεια για κάθαρση του ανθρώπου. Τα μεν σωματικά πάθη χαλιναγωγούνται με την νηστεία και τα ψυχικά με την προσευχή. Η οποία προσευχή βέβαια ταπεινώνει τον άνθρωπο, γιατί όταν ζητάς, είσαι σαν το ζητιάνο, ας πούμε, που λέει βοηθήστε με, λέει με, έτσι και εμείς πάμε στο Θεό σαν ζητιάνοι και λέμε λύσε με. Οπότε ταπεινώνεται το φρόνημά μας, η ψυχή μας, και απ' την άλλη ταπεινώνεται και το σώμα με την κακοπάθεια από την νηστεία, και έτσι καθαρίζεται ο όλος άνθρωπος από τα σωματικά και ψυχικά πάθη. Όποιος σπέρνει σε υγεία καλλιέργητη, λέει ο Άγιος, χάνει το σπόρο. Και αντί για σιτάρι, θερίζει αγκάθια. Έτσι και εμείς, αν σπέρνουμε στην ψυχή την προσευχή, έχοντας παχιά σάρκα, τότε αντί για καρπό καλό, θα θερίσουμε αμαρτία. Η καλλιέργεια της γης, ας πούμε, της ύπαρξής μας,
είναι η κακοπάθεια, για τον Θεό όμως βέβαια. Έτσι, η σάρκα όταν είναι παχιά δεν δέχεται τη χάρη του Θεού εύκολα. Λέει ο Άγιος Ιλανός, η χάρη σε αγαπά να κατοικεί σε ασκητικά σώματα. Έτσι και εμείς λέει, αν σπέρνουμε στην ψυχή την προσευχή έχοντας παχιά σάρκα, τότε αντί για καρπό καλό θα θερήσουμε αμαρτία. Η προσευχή θα χάνεται ή θα μολύνεται μέσα σε μάταιες σκέψεις, ακάθαρτες φαντασιώσεις και ειδονικά αισθήματα. Έτσι και γίνεται και η προσευχή σε αμαρτία μετά. Η σάρκα μας προέρχεται από τη γη και αν δεν την καλλιεργήσουμε όπως τη γη, ποτέ δεν θα φέρει καρπό καλό, τον καρπό της αληθείας. Αν πάλι καλλιεργεί κανείς τη γη με πολλή επιμέλεια, αλλά την αφήνει άσπαρτη, τότε αυτή γεμίζει παράσιτα. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο η σωματική κακοπάθεια, η καλλιέργεια της γης, αλλά και η σπορά που γίνεται με την προσευχή και με την πνευματική μελέτη βεβαίως και με την καλλιέργεια όλων των αρετών. Όμοια, αν το σώμα αδυνατήσει με την νηστεία, αλλά η ψυχή δεν καλλιεργηθεί με την προσευχή, τη μελέτη και την ταπεινοφροσύνη, τότε η νηστεία γεννά πολλά παράσιτα, πάθη ψυχικά, όπως της υψηλοφροσύνης, της φιλοδοξίας, της καταφρόνειας, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Οπότε χρειάζεται μια, ας πούμε, παράλληλη συντονισμένη καλλιέργεια και της ψυχής και του σώματος. Όπως την υγεία των ματιών την ακολουθεί η επιθυμία του φωτός, λέει ο Άγιος, έτσι και την νηστεία που γίνεται με διάκριση, γιατί όπως μας λένε οι Άγιοι δεν είμαστε σωματοκτόνοι αλλά παθοκτόνοι, οπότε και με τη βοήθεια του πνευματικού, ανάλογα και με τις σωματικές αντοχές, καθορίζεται η νηστεία προσωπικά για τον κάθε ένα. Όταν λοιπόν γίνεται με διάκριση η νηστεία, τότε την ακολουθεί η επιθυμία της προσευχής. Την ψυχή και τον άνθρωπο που νηστεύει με διάκριση, σε αυτόν τον άνθρωπο γεννιέται η επιθυμία της προσευχής. Τον άνθρωπο που νηστεύει με διάκριση δεν τον είδε ποτέ κανείς να υποδουλώνεται σε κακή επιθυμία. Γιατί η νηστεία χαλιναγωγεί την γαστέρα, έτσι, την δέσποινα όπως τη λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, την κυρία δηλαδή, έτσι, δέσποινα θα πει κυρία. Και γιατί τη λέει έτσι? Διότι κυριαρχεί στον άνθρωπο. Αν ας πούμε ο άνθρωπος αφαιθεί στις ορέξεις της κοιλίας, αυτή γίνεται κυρίαρχος. Και ο άνθρωπος έχει Θεό πλέον την κοιλία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι φοβερό αυτό. Εάν λοιπόν ελέγξεις την κυρία, τη δέσποινα, την κοιλία δηλαδή, μετά μπορείς να ελέγξεις όλη σου την ύπαρξη και να χαλιναγωγείς και τα υπόλοιπα πάθη. Αν λοιπόν κανείς νηστεύει με διάκριση, δεν θα υποδουλωθεί σε καμιά κακή επιθυμία. Γιατί έχει μάθει να αντιστέκεται. Έτσι, και η πρώτη αντίσταση είναι η αντίσταση στην επιθυμία για τροφή, έτσι, που είναι πολύ βασικό για την ύπαρξή μας, έτσι, η τροφή. Γιατί η νηστεία είναι η ευρύχωρη κατοικία όλων των αγαθών, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος. Έτσι όποιος την παραμελεί απορρίπτει κάθε αγαθό. Αν κανείς δηλαδή δεν νηστεύει, δεν έχει σπίτι για να στεγάσει καμία αρετή. Είναι φοβερό αυτό. Γι' αυτό οι πατέρες την ονομάζουν και θύρα, πόρτα, την νηστεία, από την οποία μετά μπαίνουν όλες οι αρετές στον άνθρωπο. Αν κανείς δηλαδή δεν έχει την νηστεία, την εγκράτεια, καμία αρετή δεν έχει. Γιατί δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό, δεν μπορεί να αντισταθεί στις επιθυμίες, τις κακές. Και όπως όλοι ξέρουμε και το είπαμε και προηγουμένως, η νηστεία είναι εντολή που δόθηκε εξ αρχής στη φύση μας για να τη φυλάει από τη γαστριμαργία. Από την παράβαση αυτής της εντολής έπεσε ο προπάτορας μας, ο Αδάμ. Η νηστεία είναι καλός δάσκαλος, λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κρουστάνδης. Είναι δάσκαλος η νηστεία. Και να γιατί. Πρώτον, σύντομα βοηθάει αυτόν που νηστεύει να καταλάβει πως ο άνθρωπος έχει πραγματική ανάγκη από λίγη τροφή. Το λένε άλλωστε αυτό και οι γιατροί, ότι από αυτό που τρώμε περίπου
Το 1 τέταρτο μας χρειάζεται. Τα 3 τέταρτα είναι περιττά. Γι' αυτό και τα αποβάλλουμε, αλλά και δημιουργούνται και πολλές ασθένειες. Δηλαδή ουσιαστικά δίνουμε τροφή στους γιατρούς. Αυτός λοιπόν που νηστεύει καταλαβαίνει ότι δεν έχει ανάγκη από πολλή τροφή. Και ότι γενικά είμαστε άπλιστοι και τρώμε πολύ περισσότερο από όσο ανάγκη έχει η φύση μας. Αν το καταλάβεις αυτό, να πάρεις αυτό το μάθημα, πρέπει να νηστεύσεις. Για να δεις ότι και με πολύ λιγότερη τροφή κάνεις όχι το ίδιο έργο, κάνεις πολλαπλάσιο έργο. Βλέπετε, ας πούμε, μεγάλοι πατέρες, ασκητές, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ας πούμε, κορυφαίος συγγραφέας, καλά αφήστε το ασκητής, θα το πούμε μετά, συγγραφέας, ποιητής, φιλόσοφος, θεολόγος, κορυφαίος, μεγάλος, μέγας πατέρας Εκκλησίας, με τεράστια παραγωγή και υμνογραφική και θεολογική. Το καλύτερο δογματικό έργο που έχουμε στην Εκκλησία μας είναι το Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου, έτσι, έκφραση ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως. Αν κανείς θέλει να μάθει την Ορθόδοξη δογματική, πρέπει να διαβάσει το βιβλίο. Έτσι, ούτε ένα και δεν είναι περίτω εκεί μέσα. Λοιπόν, αυτός, αν πάτε, δεν μπορείτε να πάτε, οι άντρες μόνο μπορούν να πάνε, στο ασκητήριό του, είναι μέσα στη Μονή του Αγίου Σάβα, έτσι, το σπήλαιο. Στο Ιερουσαλήμ, έξω από το Ιερουσαλήμ, στη Μονή του Αγίου Σάβα. Λοιπόν, είναι ένα σπήλαιο 2x1,5. Κατεβαίνεις εκεί και φοβάσαι μην χτυπήσεις και το κεφάλι σου, και εκεί μέσα έμενε. Και εκεί μέσα, ας πούμε, έκανε αυτή την, θα λέγαμε, την τεράστια παραγωγή. Ίσως όχι συνέχεια εκεί, αλλά και εκεί. Εκεί, ας πούμε, παρήγαγε ένα τέτοιο κολοσσιαίο έργο, προφανώς με πολύ μεγάλη νηστεία και αγρυπνία και προσευχή και αυτόν όλο τον περιορισμό του σώματος, τον εγκλισμό. Καταλαβαίνει λοιπόν ο άνθρωπος όταν νηστεύει ότι δεν χρειάζεται πολύ τροφή και είναι πολύ σημαντικό μάθημα να το μάθουμε αυτό. Και αυτό έχει και πολλαπλά ωφέλη, έτσι, ακόμα και οικονομικά ωφέλη. Είναι και αυτό ασήμαντο. Το τονίζει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει όταν έχουμε νηστεία, έχουμε και οικονομία στο σπίτι. Και μπορείς να έχεις και χρήματα να κάνεις και ελεημοσύνες. Δεύτερον, τι άλλο μας μαθαίνει η νηστεία που είναι όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κωνσταντίνης, είναι μέγας, καλός δάσκαλος. Η νηστεία δείχνει καθαρά και φανερώνει όλες τις ψυχικές μας αδυναμίες, τις ελλείψεις, τις αμαρτίες και τα πάθη. Είναι όπως ακριβώς όταν αρχίζει να καθαρίζει κανείς το βρώμικο νερό και βλέπει όλα τα ερπετά και τις βρώμικες ουσίες που περιέχει. Γιατί καθαρίζει ο νους. Θα το έχετε προσέξει, όταν νηστεύουμε έχουμε καθαρό νου. Και λιγότερους λογισμούς και βλέπουμε καθαρότερα τον εαυτό μας. Και παρακολουθούμε καλύτερα τον εαυτό μας. Όπως όταν καθαρίζεις το νερό, βλέπεις μέσα ότι βρώμικο, όλα τα ερπετά και τις βρώμικες ουσίες. Τρίτον, μας φανερώνει την ανάγκη να στρέψουμε στο Θεό, να στραφούμε προς τον Θεό με όλη μας την καρδιά και να επιζητήσουμε το έλεος Του, τη βοήθειά Του και τη σωτηρία μας. Γιατί πλέον ο άνθρωπος, θα λέγαμε, ελευθερώνεται κάπως από αυτή την ιδέα ότι μπορεί μόνος του. Από αυτή την ψεύτικη αίσθηση αυτάρκειας, ότι εγώ μπορώ έτσι, είμαι δυνατός. Γιατί όταν κανείς τρέφει τη σάρκα νιώθει και μία, ας πούμε, δύναμη σωματική κάπως. Και αυτό του τρέφει και την αυτοπεποίθηση, το οποίο είναι ολέθριο. Ενώ όσο ο άνθρωπος θα δυνατίζει, τόσο καταλαβαίνει ότι έχει ανάγκη του Θεού. Και καταφεύγει στο έλεος του Θεού και δεν στηρίζεται πλέον στα μπράτσα του, τα οποία βέβαια δεν μπορούν να στηρίξουν αληθινά και ουσιαστικά τον άνθρωπο. Τέταρτον, η νηστεία αποκαλύπτει όλη την πανουργία, την πονηριά και την κακία των ασωμάτων δυνάμεων. Βλέπετε και ο Κύριος μετά την νηστεία αντιμετώπισε την επίθεση του πειρασμού. Έτσι, πολύ έντονα, του έβαλε τους τρεις μεγάλους κορυφαίους πειρασμούς της φιλιδονίας, παύλα γαστριμαργίας, του είπε πες αυτά τα λιθάρια να γίνουν ψωμιά για να το ρίξει και στην απληστία. Θα μπορούσε και ένας λίθος να γίνει ψωμί, έφτανε. Γιατί του είπε αυτή η λύθη για να το ρίξει και στην υπερβολή και στην γαστριμαργία και στην απληστία. Μετά του είπε
τον δεύτερο πειρασμό και τον τρίτο, έτσι να τον ανέβασε κάτι, παραχώρησε Θεού στο πτερύγιο εκεί του ναού, σε ένα πολύ ψηλό σημείο, και του είπε να πέσει κάτω να προκαλέσει τον Θεό με την εξήτηση, ας το πούμε, ενός θαύματος εντυπωσιασμού. Άρα ήθελε να το ρίξει τη φιλοδοξία. Και το τρίτο που τον ανέβασε σε εκείνο το υψηλό όρος, πάλι κατά παραχώρηση του Θεού, και του έδειξε όλα τα βασίλεια της γης, να το ρίξει στην φυλαργυρία. Λοιπόν, πότε έγινε αυτό? Αφού ο Κύριος είχε νηστέψει 40 ημέρες. Δηλαδή, όταν κανείς νηστεύει, θα δει τον πειρασμό, έτσι, θα δει την πανουργία, την κακία. Γιατί ο διάβολος μισεί τον άνθρωπο που νηστεύει. Τον φοβάται, τον τρέμει, φεύγει μακριά του, αλλά και προσπαθεί να τον σταματήσει. Αποκαλύπτει λοιπόν η νηστεία την πονουργία, την πονηρία, την κακία των σωμάτων δυνάμεων. Εκείνων που έως σήμερα υπηρετούσαμε ασυνείδητα και των οποίων η πονηρία, τώρα που φωτιστήκαμε από το φως της χάρης του Θεού, φαίνεται καθαρά. Και τώρα που τις εγκαταλείψαμε, τις πονηρές αυτές δυνάμεις, ασώματες δυνάμεις, μας κυνηγούν ανελέητα. Έτσι, φαίνεται δηλαδή εκεί η κακία του διαβόλου που σου λέει, πού πας, δικός μου είσαι, σε μένα υπηρετούσες, γιατί πας να μου φύγεις τώρα, θα σου κάνει πόλεμο. Αλλά βέβαια δεν μπορεί να σε νικήσει εφόσον εσύ μένεις σταθερός και ταπεινός με τη χάρη του Θεού, ότι ο Θεός δεν νικέται. Εκείνοι που απορρίπτουν την νηστεία, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης Κρουστάντης, και δυστυχώς είναι πολλοί που την απορρίπτουν, ως τάχατες περιττοί, ξεχνούν από πού προήλθε η πτώση του πρώτου ανθρώπου. Έτσι, από την απουσία, από την έλλειψη νηστείας. Δεν θυμούνται τι μέσα εναντίον της αμαρτίας και των πειρασμών μας υπέδειξε ο σωτήρας μας. Όταν ο ίδιος πειράστηκε από τον Σατανά στην έρημο, αφού πριν είχε νηστέψει 40 μέρες και νύχτες. Δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να μάθουν πως ο άνθρωπος απομακρύνεται συνήθως από το Θεό λόγω της ακρασίας του, της έλλειψης δηλαδή εγκράτειας, στο φαγητό, στην σωματική ανάπαυση, στον ύπνο, όπως έγινε με τους κατοίκους των Σοδόμων και των Γομόρων που ήταν σύγχρονοι του Νόε. Η ακρασία είναι αιτία κάθε αμαρτία στους ανθρώπους, η έλλειψη εγκράτειας. Από εκεί ξεκινάει κάθε αμαρτία. Βλέπετε, ας πούμε, οι Εβραίοι, όταν ο Άγιος Μωυσής ήταν επάνω στο όρος 40 ημέρες και 40 νύχτες μέσα στο γνώφο και πήρε τις πλάκες με τις εντολές από το χέρι του Θεού, κατεβαίνοντας τους είδε να ειδωλολατρούν. Έφαγαν, ήπιαν, χόρτασαν και ανέστησαν παίζιν και σηκώθηκαν να παίξουν. Αυτό το ανέστησαν παίζιν, οι Άγιοι Πατέρες λένε δύο πράγματα. Πρώτον, έπεσαν στα σαρκικά αμαρτήματα και δεύτερον στην ειδωλολατρία. Πότε? Αφού έφαγαν και ήπιαν, δηλαδή ακρασία, έτσι, έλλειψη εγκράτειας, και χόρευαν και ειδωλολατρούσαν γύρω από το χρυσό μοσχάρι, όπως γνωρίζουμε. Εκείνοι που απορρίπτουν την νηστεία αφαιρούν από τον εαυτό τους και από τους άλλους, λέει ο Άγιος Ιωάννης, τα όπλα εναντίον της σάρκας και των επιθυμιών της, εναντίον του διαβόλου. Έχουμε πανίσχυρα όπλα, έτσι, και ένα από αυτά είναι η νηστεία. Αλλά μόνος σου το απενεργοποιείς, στερείς τον εαυτό σου από αυτό το όπλο όταν δεν νηστεύεις. Πάρα πολλοί λένε τι χρειάζεται η νηστεία. Δεν είναι τα εισερχόμενα, λέει, τα εξερχόμενα. Και εκεί γίνεται βέβαια μια παρερμηνία του Λόγου του Κυρίου, ο οποίος όταν οι μαθητές του είχαν πεινάσει και έπαιρναν τα στάχια και τα έτρεχαν και τα έτρωγαν, κατηγορήθηκαν από τους Φαρισαίους ότι δεν τηρούν τον νόμο. Μεταξύ, ο νόμος δεν ήταν από τον Θεό, ήταν μια διάταξη από αυτούς, έτσι, η οποία έλεγε ότι δεν πρέπει να τρως με άπλυτα χέρια. Ήταν μια διάταξη των ιερέων, των αρχιερέων και των φαρισαίων, όχι από τον νόμο του Θεού.
Και γι' αυτό κατηγορούσαν τον Κύριο και τους μαθητές του ότι δεν τηρούσαν τον νόμο. Και στο συγκεκριμένο σημείο τους είπε ο Κύριος ότι να μην προσέχετε αυτό που μπαίνει, αυτό δεν σας μολύνει, έτσι, αλλά αυτό που βγαίνει από την καρδιά. Και εννοούσε ότι δεν πειράζει να φας και με άπλυτα τα χέρια. Έτσι. Και τώρα αυτοί που δεν έχουν ανοίξει καν την Αγία Γραφή σου λέει όχι τα εισερχόμενα, αλλά τα εξερχόμενα. Ε. Είναι παρερμηνία. Ίσα-ίσα που ο Κύριος όπως είπαμε νίστεψε και οι μαθητές και οι Απόστολοι νίστευαν και εξαντλητικά μάλιστα και οι πρώτοι χριστιανοί νίστευαν ακολουθώντας το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων γιατί όπως λέει εκεί στις πράξεις ότι μεταλάβανε λέει άρτου. Δεν λέει ότι τρώγανε κρέατα και έτσι ας πούμε ικανοποιούσαν τη γαστέρα αλλά μεταλάβαναν άρτου. Ψωμάκι τρώγανε, δηλαδή ασκήτευαν οι πρώτοι χριστιανοί και είχαν ρίξει όλο το βάρος στην πνευματική ζωή, στην προσευχή, στη Θεία Μετάληψη, στο κήρυγμα των Αποστόλων. Η σάρκα και ο διάβολος ενισχύονται στον αγώνα εναντίον μας με την ακρασία μας. Δηλαδή μετά γίνεται ο άνθρωπος πολέμιος του εαυτού του, εχθρός του εαυτού του όταν δεν νηστεύει. Δίνει όπλα στον εχθρό, στον διάβολο. Επομένως, όσοι αρνούνται την νηστεία, δεν είναι στρατιώτες του Χριστού, γιατί πετούν τα όπλα τους και παραδίδονται θεληματικά σαν εχμάλωτοι στην αισθησιακή και φυλαμαρτήμονα σάρκα, στη σάρκα που αγαπάει να αμαρτάνει. Είναι τυφλοί και δεν βλέπουν την συνάφεια ανάμεσα στην αιτία και τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Όταν τρώει υπερβολικά ο άνθρωπος γίνεται σαρκικός, χωρίς πνεύμα. Γίνεται μία άψυχη σάρκα. Γι' αυτό και έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, όσο προσθέτεις αίμα, με την τροφή προσθέτεις αίμα, έτσι. Τόσο αφαιρείς πνεύμα. Και όσο αφαιρείς αίμα, με την νηστεία αφαιρείς αίμα, τόσο προσθέτεις πνεύμα στον άνθρωπο, στην ύπαρξή σου. Με την νηστεία ο άνθρωπος προσελκύει το Άγιο Πνεύμα και γίνεται πνευματικός. Όταν το βαμβάκι είναι στεγνό και δεν βρέχεται με νερό, είναι ελαφρύ και αν είναι λίγο, πετάει ψηλά στον αέρα. Όταν όμως βραχεί, βαραίνει και πέφτει αμέσως στο έδαφος. Το ίδιο γίνεται και με την ψυχή. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να διατηρήσουμε την ψυχή μας ελαφριά με την νηστεία. Τότε μπορεί να πετάξει προς τα πάνω, έτσι, προς τον Θεό. Αλλιώς βαραίνει και κολλάει στο χώμα, στη γη. Όπως λέει πάλι ένας πατέρας της Εκκλησίας γίνεται λέει ο άνθρωπος αν ήταν πολύ σαρκα πτηνά τα παχιά πουλιά ας πούμε τα οποία δεν μπορεί να πετάξουν όταν ο άνθρωπος λέει και ο Άγιος Νικόλαος Αχλίδος συνειδητοποιεί τη χάρη που λαμβάνει από την νηστεία τότε θέλει να νηστεύει όλο και περισσότερο και οι δωρεές που φέρνει η νηστεία είναι αμέτρητες. Με την νηστεία καταπραίνονται και νεκρώνονται όλα τα σωματικά πάθη, κυρίως τα σαρκικά. Είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός νήστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες, επειδή η πρόνοια του Θεού είχε προβλέψει πως θα έρθει η μουσουλμανική πίστη. Οι μουσουλμάνοι, οι Μωμεθανοί, νηστεύουν μόνο τις ημέρες και όχι τις νύχτες. Η νηστεία παραδόθηκε στον άνθρωπο, λέει και ο Όσιος Παΐσιος ο Βαϊτσκόφσκι, έτσι είναι πατέρας και αυτός σπουδαίος, ο οποίος και μετέφρασε στα ρωσικά τη Φιλοκαλία και τα άλλα σκητικά κείμενα. Η νηστεία, λέει, παραδόθηκε στον άνθρωπο ως μέσο για τη διατήρηση της αγνίας του σώματος, για τη φύλαξή του από τους ακάθαρτους λογισμούς και την σαρκική εμπάθεια. Η μετρημένη και λογική νηστεία είναι το θεμέλιο και η απαρχή όλων των αρετών. Βλέπετε, είναι το θεμέλιο η νηστεία. Δεν μπορείς να χτίσεις αν δεν έχεις αυτό το θεμέλιο, να κάνεις ένα πνευματικό σπίτι, ας πούμε, να στεγάσεις την ύπαρξή σου. Αντίθετα, η απόλυτη νηστεία, το να μην τρώει κανείς τίποτα, δεν μπορεί να καταστήλει τα σωματικά πάθη τόσο όσο η λιτή διατροφή. Έτσι, γιατί η απόλυτη νηστεία μπορεί να δώσει και μια έπαρση στον άνθρωπο, αλλά απ' την άλλη και
μια υπερβολική εξάντληση, οπότε δεν μπορεί, όπως έλεγε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρφ, να αντισταθεί ο άνθρωπος στους κακούς λογισμούς. Όταν εξαντληθεί πολύ το σώμα, δεν μπορεί, δεν έχει δύναμη και η ψυχή μετά να αντισταθεί. Οπότε δεν καταστέλλονται τα πάθη. Χρειάζεται διάκριση. Και οι Άγιοι Πατέρες που κάνανε πολλά πειράματα στον εαυτό τους και νύστευαν πολλές φορές και δύο-δύο, δηλαδή μία μέρα τρώγανε, μία δεν τρώγανε και τρεις-τρεις και πέντε-πέντε, δηλαδή μία μέρα τρώγανε, πέντε δεν τρώγανε. Έτσι. Αλλά βρήκαν από την πείρα τους ότι το καλύτερο είναι να τρώει κανείς κάθε μέρα λίγο. Και το λένε. Αυτή είναι η άριστη τάξη. Το πόσο λίγο τώρα βέβαια πάλι εξαρτάται από τη δύναμη τη σωματική που έχει ο καθένας. Η καρδιά δεν μπορεί να μείνει σταθερή στην καθαρότητα και να μην μολυνθεί, λέει πάλι ο Όσιος Παΐσιος, αν δεν συντριβεί με την νηστεία. Έτσι ταπεινώνεται η καρδιά όταν νηστεύει ο άνθρωπος. Πώς γίνεται αυτό τώρα, είναι παράδοξο. Γιατί η νηστεία αφορά στο σώμα, έτσι. Πώς συντρίβει την καρδιά. Το εξηγεί ο Αββάς Δωρόθεος. Λέει ότι η ψυχή διαμορφώνεται ανάλογα με την κατάσταση του σώματος. Το βλέπουμε και εμείς τον εαυτό μας όταν είμαστε λίγο νηστικοί, λίγο ξεγρυπνισμένοι, λίγο άρρωστοι, λίγο κουρασμένοι. Έχουμε και ταπεινούς λογισμούς μέσα μας, έτσι, και η ψυχή μας είναι ταπεινωμένη. Όταν έχεις καλοφάει, έχεις καλοκοιμηθεί, έτσι, νιώθεις δυνατός και οι λογισμοί λίγο πετάνε, έτσι, έχεις μια αυτοπεποίθηση. Έτσι ότι είσαι κάτι σπουδαίο, ας πούμε, και ότι μπορείς να κάνεις πολλά ή και όλα τα πράγματα. Τρέφεται δηλαδή η αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό ένας δρόμος για την ταπείνωση, λέει ο Αββάς Δωρόθεος, είναι η κακοπάθεια του σώματος. Όταν κακοπαθεί το σώμα, ταπεινώνεται. Και επειδή ταπεινώνεται, το σώμα συνταπεινώνεται και η ψυχή, γιατί η ψυχή διαμορφώνεται ανάλογα με την κατάσταση του σώματος. Το βλέπουμε και αλλιώς. Ένας άνθρωπος που ζει μέσα στην πολυτέλεια, κάθεται σε ένα πολυτελές αυτοκίνητο, ας πούμε, και ταξιδεύει και τον βλέπουν οι άλλοι και θαυμάζουν, φοράει ρούχα πολύ ακριβά κλπ. Και μάρκες, όπως λένε κλπ. Τι γίνεται, και η ψυχή επηρεάζεται και νιώθει ότι είναι κάτι σπουδαίο, κάτι μεγάλο, ας πούμε. Ενώ δεν είναι τίποτα αυτά. Αλλά η κατάσταση του σώματος, ακόμα και αυτή η εξωτερική, τα ρούχα, ας πούμε, ή το αυτοκίνητο, επηρεάζει την κατάσταση της ψυχής. Ένας άνθρωπος που είναι ταπεινός, που φοράει απλά ρούχα ταπεινά κλπ, που πάει με τα πόδια, λοιπόν, ή με ένα ταπεινό μέσο κυκλοφορεί, έχει διαμορφωμένη ανάλογα και την ψυχολογία του. Όταν ταπεινωθεί λοιπόν το σώμα, συνταπεινώνεται και η ψυχή. Όταν υψώνεται το σώμα, και σήμερα δυστυχώς υπάρχει μία λατρεία του σώματος από πολλούς ανθρώπους. Όχι βαψίματα, όχι ρούχα, όχι χίλια δύο πράγματα. Και προσπαθούν και οι γέροι και οι γριές να φέρονται νέοι. Ναι. Γιατί να λες ένα τέτοιο ψέμα, ας πούμε, με ψεύτικα πράγματα, με βαψίματα και αυτά, και να περιφέρεις ένα ψέμα με την όλη σου παρουσία. Γιατί από πίσω βέβαια υπάρχει το πάθος της καινοδοξίας, της υπερηφάνειας. Έτσι, που είναι ψυχικό πάθος βέβαια. Αλλά βλέπετε, υπάρχει αυτή η αλληλοεπίδραση. Η ψυχή επιδρά στο σώμα και το σώμα στην ψυχή. Και λέει μετά, ας πούμε, η γυναίκα, νιώθω πολύ ωραία, λέει, όταν είμαι βαμμένη κλπ. Παίρνω τα πάνω μου. Η ψυχή παίρνει τα πάνω της. Δηλαδή τι. Τρέφεται η υπερηφάνεια, η καινοδοξία. Έχει δηλαδή την αρρώστια και παίρνει και μια ενισχυτική ένεση για να συνεχίσει να είναι άρρωστη. Όπως ένας ναρκωμανής παίρνει τη δόση του, ας πούμε, και για λίγο νιώθει καλά. Αλλά μετά βέβαια είναι πολύ χειρότερα. Κάνει ακόμα ένα βήμα για το θάνατο. Η καρδιά λοιπόν δεν μπορεί να μείνει σταθερή στην καθαρότητα και να μην μολυνθεί αν δεν συντριβεί με την νηστεία. Έτσι, η νηστεία συντρίβει την καρδιά. Βλέπετε ο Δαβίδ, ο Άγιος Προφητάναξ, λέει «Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου εξοδονώσει». Μα πώς θα συντριβεί η καρδία. Ένας τρόπος είναι η νηστεία. Είναι επίσης αδύνατο να διαφυλαχθεί ο αγιασμός χωρίς την νηστεία. Γιατί η σάρκα δεν θα υποταχθεί στο πνεύμα
για την άσκηση πνευματικής εργασίας, αν δεν υπάρχει νηστεία. Και ξέρετε, λέει κάτι φοβερό ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, και είναι και μια απάντηση σε αυτά τα βίντεο. Είδα και τελευταία ένα βίντεο, δύο, και ένας επίσκοπος από την Κύπρο, που ας πούμε λέει ότι δεν υπάρχει νηστεία πριν από τη Θεία Κοινωνία. Πώς δεν υπάρχει? Κανόνας που να υποχρεώνει τον χριστιανό να νηστέψει πριν τη Θεία Κοινωνία, φυσικά δεν υπάρχει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε μια εγκράτεια. Όλοι οι Άγιοι και ο Άγιος Χρυσόστομος μιλάει για νηστεία. Πολλές φορές υπάρχει ένα μικρό βίντεο, το κάναμε επίτηδες σαν απάντηση, που όχι μόνο ο Χρυσόστομος, και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος μιλούν για αυτή την νηστεία πριν από τη Θεία Μετάληψη. Μάλιστα λέει ο Άγιος Παΐσιος, και τα μικρά παιδιά πρέπει να νηστεύουν πριν τη Θεία Μετάληψη. Κατά τη δύναμή τους βέβαια. Έλεγε τουλάχιστον λέει να τρώνε λαδερό, αν δεν μπορούν να κάνουν λάδο το Σάββατο με το βράδυ πριν κοινωνήσουν. Που σημαίνει ότι χρειάζεται η νηστεία πριν από τη Θεία Μετάληψη. Αλλά λέει κάτι φοβερό ο Χρυσόστομος. Και μετά λέει τη Θεία Μετάληψη χρειάζεται η εγκράτεια. Και λέει τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω να νηστέψετε και μετά τη Θεία Μετάληψη? Θέλω να σας πω, λέει, να φυλάγεστε από την απληστία και την γαστριμαργία. Θα κάνεις νηστεία στην ποσότητα. Γιατί αν δεν κάνεις νηστεία στην ποσότητα μετά τη Θεία Μετάληψη, δεν θα σου φωλήσει η Θεία Μετάληψη. Δεν λειτουργεί μαγικά. Αυτό που λέει εδώ και ο Άγιος Παΐσιος Βολιτσκόφσκι, ότι δεν μπορείς να φυλάξεις τον αγιασμό αν δεν έχεις νηστεία. Αγιάστηκες με τη Θεία Μετάληψη, αφού πήρες τον Πανάγιο Κύριο μέσα σου. Θα τον φυλάξεις όμως τον Κύριο, θα σηκωθεί να φύγει. Άμα πέσει μετά στη λεμαργία, στη γαστριμαργία, στην απληστία του, πάλι θα φύγει ο Κύριος. Χωρίς την νηστεία η σάρκα δεν θα υποταχθεί στο πνεύμα για την άσκηση της πνευματικής εργασίας. Οπότε, τι σε ωφέλησε το μυστήριο στο οποίο έλαβες μέρος? Η προσευχή μόνη δεν θα ευδοκιμήσει και δεν θα ενεργήσει, γιατί οι φυσιολογικές ανάγκες θα υπερισχύσουν και η σάρκα θα εξαναγκαστεί σε πείρωση. Από την πείρωση της σάρκας ξεσηκώνονται οι λογισμοί και μολύνεται ο νους. Έτσι, γιατί η σάρκα έχει και αυτή τους νόμους της. Όταν την τρέφεις, μετά υπάρχει αυτή η εξέγερση της σάρκας. Και μετά πάλι δημιουργούνται οι λογισμοί, οι οποίοι μολύνουν πλέον και την ψυχή. Βλέπετε, μέσω του σώματος είτε εξαγνιζόμαστε είτε μολυνόμαστε, αν δεν προσέξουμε. Αν έχεις εγκράτεια και στερείς το σώμα κάπως, εξαγνίζεται και η ψυχή, όχι μόνο το σώμα. Και απ' την άλλη, αν δεν προσέξεις και θρέφεις τη σάρκα, μολύνεται και το σώμα και η ψυχή. Και από τους λογισμούς διεγείρεται και μολύνεται η καρδιά. Οπότε αφαιρείται η χάρη και τα ακάθαρτα πνεύματα κυριαρχούν πάνω μας με θράσος. Μετά ο διάβολος αποκτά κυριαρχία, μας εχμαλωτίζει. Σπρώχνουν τη σάρκα στο πάθος και κατευθύνουν το νου όπου θέλουν, ή τον κρατούν αλυσοδεμένο και ανίκανο για πνευματικές επιδιώξεις και ενέργειες. Μετά δεν μπορείς να κυβερνήσεις τον εαυτό σου, σε κυβερνάει η σάρκα. Ας μένουμε λοιπόν κοντά στην νηστεία, προφυλαγμένοι από τις νοητές παγίδες του εχθρού, γιατί αυτή και το σώμα εξαγνίζει και την προσευχή τρέφει και δυναμώνει, κάνοντάς την να βγαίνει από τα χείλη μας και να υψώνεται ως αν πύρινη φλόγα. Μερικοί νηστεύουν για λίγο και μετά ρίχνονται με βουλιμία στα φαγητά. Και αυτό είναι πια άτοπο. Αρχίζουν πρώτα νηστεία που ξεπερνάει τις δυνάμεις τους και επιδίδονται συνάμα σε σκληρούς αγώνες. Είναι σαν το χύμαρο, ας πούμε, που κατεβάζει πάρα πολύ νερό, αλλά μετά από λίγο ξεραίνεται και δεν έχει ούτε σταγόνα. Γι' αυτό χρειάζεται αυτό που λένε οι πατέρες, να προχωρούμε ηρέμα και κατά μικρόν, σιγά σιγά, στις ασκήσεις. Θέλει ένα μέτρο ώστε και το σώμα να προλαβαίνει να προσαρμόζεται. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το πώς ο Αββάς Δωρόθεος βοήθησε το νεαρό τότε Δοσίθεο, που ήταν πολύ, ας πούμε,
καλοζωισμένος, είχε συνηθίσει να ζει με καλοπέραση, έτσι. Και του είπε πόσο χρειάζεσαι να φας, όσο χρειάζεσαι για να χορτάσεις. Και έφαγε, αν θυμάμαι καλά, 2 καρβέλια ψωμί. Λέει, τόσο χρειάζομαι για να χορτάσω. Εντάξει, του λέει, πάρε λοιπόν το 1 καρβέλι, κόψε στη μέση και από τη μέση κόψε το πάλι στη μέση και βγάλε ένα κομμάτι. Και την επόμενη εβδομάδα θα τρως αυτό. Όταν το φάγει την πρώτη φορά, του λέει, πεινάς, λέει, πεινάω λιγάκι. Καλά, λέει, συνέχισε. Όταν τέλειωσε η εβδομάδα, πεινάς τώρα, όχι, λέει, δεν πεινάω. Είχε προσαρμοστεί. Έτσι. Μετά την επόμενη εβδομάδα του αφαίρεσε ακόμα ένα κομμάτι. Και σιγά σιγά έφτασε να τρώει ούτε 1 καρβέλι, ούτε μισό, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Το μισό του μισού. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει απότομα. Αν απότομα του λέει θα φας, ας πούμε, μισό του μισού καρβέλι, δεν θα μπορούσε. Μπορεί να το κάνει για 1-2 μέρες, μετά θα πει δεν μπορώ. Χρειάζεται λοιπόν και ένας χρόνος και μια τέχνη και ένας τρόπος για να βοηθάς και το σώμα, τον οργανισμό να προσαρμόζεται. Μεριστικοί λοιπόν αρχίζουν νηστεία που ξεπερνάει τις δυνάμεις τους και έτσι τι κάνουν, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αδυνατίζουν από την έλλειψη μέτρου και την υπερβολή του κόπου και έπειτα ζητούν πλούσια φαγητά και ανάπαυση για να δυναμώσουν το σώμα τους. Αν όμως βάλει κανείς κάποιο μέτρο, καθορίζοντας την ποσότητα μικρή οπωσδήποτε που θα τρώει κάθε μέρα, θα ωφεληθεί πολύ. Και νηστεία, λέει και ο Σεραφείμ του Σάροφ, δεν είναι μόνο να τρώει κανείς αραιά, όπως τώρα ως μια σαρακοστή ορίζει να τρώμε μία φορά την ημέρα, τις 5 ημέρες, με ξηροφαγία μετά την 9η, μετά τις 3 δηλαδή, να τρώμε κάτι πρόχειρο, όχι μαγειρευμένο, αυτό θα πει ξηροφαγία. Φυσικά αλάδωτο. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά να τρώει λέει και λίγο. Έτσι, μπορεί να φας αλάδωτο και να φας 2 πιάτα, ξέρω εγώ. Αυτό δεν είναι νηστεία πάλι. Χρειάζεται και το βραδύ φαγήσε, αλλά και το βραχή φαγήσε. Έτσι, να τρως αργά, αραιά και όχι από την αρχή της ημέρας και να τρως και λίγο. Δεν είναι φρόνιμο αυτός που νηστεύει να περιμένει με ανυπομονησία την ώρα του γεύματος και να ρίχνεται με βουλιμία σωματική και πνευματική στο φαγητό. Η αληθινή νηστεία εξάλλου δεν είναι μόνο στο να δαμάζει κανείς το σώμα του, αλλά και στο να στερείται προκειμένου να δώσει ψωμί σε εκείνο που δεν έχει. Βλέπετε ένα κίνητρο νηστείας, η αγάπη. Να εξοικονομείς τροφή, να τη στερείς από τον εαυτό σου για να τη δώσεις έναν που δεν έχει. Χωρίς νηστεία είναι αδιανόητος η πνευματική ζωή. Οι πατέρες ως μέτρο προόδου στην πνευματική ζωή έχουν την νηστεία. Πρόοδος στην νηστεία σημαίνει πρόοδος στην πνευματική ζωή. Ποιος θα λέει, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Και πάλι λέει, η νηστεία είναι απαραίτητη για την νίκη των σωματικών και πνευματικών εχθρών. Λόγω της νηστείας το σώμα γίνεται λεπτό, ελαφρύ, και με αυτόν τον τρόπο το πνεύμα ενεργεί σαν να μην βρίσκεται σε σώμα. Έτσι. Εξαγυλώνεται ο άνθρωπος. Και ο Άγιος Γαβρίλ, ο Γεωργιανός, έτσι, ο διοχιστός αλλός, έλεγε όταν νιώθεις, ποια είναι η νηστεία, λέει, αυτή είναι η νηστεία, όταν νιώθεις μετάνοια για τις αμαρτίες σου και ξεχνάς ακόμη και την πείρα σου. Δηλαδή φτάνει ο άνθρωπος που μετανοεί σε μια κατάσταση να λησμονεί να φάει, έτσι, από τη συντριβή της καρδίας, από την αληθινή μετάνοια που βιώνει. Με την νηστεία ταπεινώνεται η σάρκα και μαζί της η καρδιά και νεκρώνονται σταδιακά όλα τα πάθη. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η ωφελιά της, λέει και ο Άγιος Θεοφάνης, ο έγκλειστος. Τα παιδιά όταν είναι άρρωστα ή ασθενικά ας μην νηστεύουν. Όταν όμως είναι υγιή, γιατί όχι. Αν δεν συνηθίσουν να νηστεύουν από μικρά, ούτε όταν μεγαλώσουν θα τηρούν τις νηστείες της Εκκλησίας μας. Έτσι, πολύ σωστό. Σαν να είμαι σήμερα, ας πούμε, να λέμε ο μικρός δεν κάνει να νηστέψει, είναι μικρός.
Ο μαθητής δεν κάνει στέψη γιατί διαβάζει. Ο άλλος που είναι στο λύκειο έχει εξετάσεις πανελλήνιες, δεν μπορεί να νηστέψει. Ο άλλος είναι φοιτητής, πάλι κουράζεται, διαβάζει κλπ. Δεν μπορεί. Ο άλλος είναι εργαζόμενος, δεν μπορεί να νηστέψει. Ποιος θα νηστέψει στο τέλος? Ο παππούς και η γιαγιά δεν Όχι, δεν μπορούν θα. να νηστέψουν γιατί είναι παππούδες και γιαγιάδες. Και λέει ο πατήρ Αθανάσιος Μητρινός, τελικά οι τεμπέδες λέει μόνο πρέπει να νηστεύουν που δεν κάνουν τίποτα. Δεν είναι έτσι. Η νηστεία είναι από τους βασικούς, ας πούμε, κανόνες της Εκκλησίας. Ξέρετε, υπάρχει ο 69ος Αποστολικός Κανόνας, πριν δηλαδή από τους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων, είναι οι Αποστολικοί Κανόνες, που λέει ότι αν ένας χριστιανός Τετάρτη και Παρασκευή δεν νηστεύει, και όταν λέει νηστεία, εννοεί αυτό που είπαμε προηγουμένως, έτσι όπως στη Μεγάλη Σαρακοστή, μια φορά την ημέρα, ανάδοτο, ξηροφαγία. Λοιπόν, αυτός λέει αν είναι κληρικός, είτε ανώτερος ή κατώτερος κληρικός, κατώτερη κληρική, ξέρετε, είναι ο ψάλτης, είναι ο αναγνώστης, αυτός πρέπει να καθαρείται. Δηλαδή ένας ψάλτης που δεν νηστεύει δεν μπορεί να ψέλνει. Πρέπει να κατεβαίνει από το αναλόγιο. Λοιπόν, και αν είναι λαϊκός αφορίζεται. Αν δεν νηστεύει όλο το χρόνο εννοείται έτσι, Τετάρτες και Παρασκευές. Αφορίζομαι τι σημαίνει, δεν μπορώ να κοινωνήσω. Είναι εμπόδια θεία μετάληψη. Αν τώρα κάποιος έχει λόγους, ας πούμε, ασθενείες κλπ, εκεί υπάρχει φυσικά οικονομία και συγκατάβαση. Αλλά αν δεν έχει λόγους ασθενείας σωματικής, οφείλει να νηστέψει. Πολλοί άνθρωποι μου λένε δεν μπορώ να νηστέψω. Γιατί δεν μπορείς, παιδί μου? Δεν το έχω συνηθίσει, λέει. Είναι λόγος αυτός. Θα το συνηθίσεις. Τι κάνουμε. Αφού τόσα χρόνια ήσουν μέσα στον κόσμο, δούλευε στα πάθη σου, φυσικά τι να συνηθίζει νηστεία, θα συνηθίσει. Αφού ο διάβολο σε σπρώχνε στη Μαριά και τη Λαμαριά, πρέπει να το συνηθίσει. Όχι, λέει, δεν μπορώ. Πώς δεν μπορεί. Δεν θέλει. Αν υπάρχει λόγο υγεία, βεβαίω, εντάξει. Αλλά η κακή συνήθεια δεν είναι λόγο. Είναι λόγο να την πολεμήσει την κακή συνήθεια και να την ξεπεράσει. Αν λοιπόν δεν συνηθίσουμε και τα παιδιά από μικρά και τα παιδιά μετά όταν μεγαλώσουν γίνονται άθεα. Γιατί είπαμε η νηστεία βοηθάει στο να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Σήμερα τα παιδιά με τον τρόπο που τα μεγαλώνουμε τα κάνουμε άθεα. Το λέει ο Άγιος Πορφύριος αυτό. Με τα μπράβο μπράβο που τους λέμε, με το ότι συνεχώς τα τρέφουμε και με πολύ δυνατές τροφές ας πούμε, τους τρέφουμε ακριβώς την αυτοπεποίθηση και τον εγωισμό. Και όταν μεγαλώσει, ας πούμε, αυτό το παιδί που έχει καταληφθεί πλέον από το πνεύμα, το πονηρό πνεύμα της υπερηφάνειας, δεν θα το αφήσει ο διάβολος να πάει στην εκκλησία, να γίνει πιστός. Πάρα πολύ βοηθάει τα παιδιά η νηστεία. Η νηστεία είναι το χαλινάρι που συγκρατεί τις κατώτερες ορμές, λέει ο Βάσης Υπηρέχειος. Όποιος την περιφρονεί, μοιάζει με αχαλήνωτο άλογο. Ξέρετε, ένα άλογο που δεν έχει χαλινάρια, δεν μπορεί να το κουμαντάρεις, άμα είναι και λίγο άγριο, σε τίναξε αμέσως. Δεν μπορείς να καθίσεις επάνω του. Έτσι γίνεται και η σάρκα όταν δεν χαλιναγωγείται με την νηστεία. Δεν μπορείς να την κουμαντάρεις. Μετά άγιασε και φέρεσαι από τα σαρκικά πάθη. Και λέει στο νέο, στη νέα, σταμάτα. Δεν μπορώ, σου λέει. Δεν μπορώ. Ναι, γιατί τρώει συνέχεια, τρώει. Κόψε το φαΐ να δεις πώς θα μπορείς. Μια χαρά θα μπορείς. Αν νηστεύετε κανονικά, λέει τώρα ένα κίνδυνο, ο Άγιος Ισίδωρος, ο πρεσβύτερος, μην υπερηφανεύεστε. Πρόσεξε τώρα αυτό. Αν τηρείς την νηστεία, όπως λέει η Εκκλησία, μη σε πιάσει καμιά ιδέα ότι είσαι και κάτι, διαφορετικά καλύτερα να τρως κρέας. Γιατί περισσότερο συμφέρει τον άνθρωπο να τρώει κρέας παρά να είναι υπερήφανος και αλαζόνας. Αν νηστεύεις από φαγητό και κακολογείς κάποιον, λέει ο Βάσης Παλάδιος, ή τον κατακρίνεις, ή κρατάς κακία, ή δέχεσαι πονηρούς λογισμούς, ή με τη σκέψη επιθυμείς κάτι παρόμοιο, δηλαδή κάτι κακό για τον άλλον, σου συμφέρει πολύ 5 φορές τη μέρα να τρως και να αποφεύγεις αυτά,
παρά να μείνεις νηστικός και να σε έχουν κατακτήσει εκείνα τα πάθη. Έτσι, η κακία, η πονηρή λογισμοί, η κακολογία, η κατάκριση. Γιατί ποια ωφέλεια να απέχει κανείς από τροφές και να κατέχεται από όλες τις άλλες επιθυμίες. Δεν γνωρίζεις ότι κάθε άνθρωπος που ικανοποιεί την επιθυμία του με τη σκέψη και χωρίς να γευτεί τις τροφές ήδη έχει χορτάσει και μεθύσει. Οι επιθυμίες, τα θελήματα, δημιουργούν μια ευχαρίστηση στον άνθρωπο, μια ειδονή, σατανική ειδονή βέβαια. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι πρέπει να πολεμούμε τις επιθυμίες μας, τα θελήματά μας. Έτσι, αυτό είναι φάρμακο σωτήριο. Αν κανείς δεν κόψει τις επιθυμίες, δεν αντιστρατευτεί τις επιθυμίες, θα είναι συνέχεια μέσα στους πειρασμούς. Ας θυμηθούμε τον Άγιο Ιάκωβο, τον αδερφό του, τι λέει, έκαστος πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας. Από εκεί αρχίζουν οι πειρασμοί. Από τότε δεχόμαστε τις υποβολές του πειρασμού και δημιουργούμε μέσα μας επιθυμίες, θελήματα. Θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Και ο Θεός δεν τα ικανοποιεί γιατί είναι αυτοκαταστροφικά. Οπότε στενοχωριόμαστε, ανυπομονούμε, ταραζόμαστε, θορυβούμαστε. Γιατί ακριβώς αυτές οι επιθυμίες που πλέον τις προσκυνούμε και τις λαχταρούμε δεν έρχονται να γίνουν πράξη, δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη. Και γίνεται πλέον μια κόλαση η ζωή του ανθρώπου από τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Γιατί έχει επενδύσει σε αυτά και λέει, άμα δεν γίνει αυτό, θα τρελαθώ. Γιατί θα τρελαθείς? Γιατί έχεις δεχτεί μέσα σου αυτή την υποβολή του πειρασμού που σου λέει ότι αυτό είναι η ευτυχία σου. Ενώ η ευτυχία μας δεν είναι να ικανοποιούμε τα θελήματά μας και τις επιθυμίες μας, αλλά να ενωθούμε με το Θεό, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αν κανείς λοιπόν δεν μάθει να αντιστρατεύεται τις επιθυμίες, και πώς μαθαίνει? Με το να αντιστρατεύεται στη βασική επιθυμία για τροφή. Μέσα στα πλαίσια της διακρίσεως βέβαια, έτσι, τα λογικά πλαίσια. Όχι να σκοτώσεις το σώμα, αλλά τα πάθη. Αν δεν λοιπόν αντιστρατευτείς αυτή τη βασική επιθυμία, μετά σε καμιά επιθυμία δεν μπορείς. Και μετά και χωρίς φαΐ έχεις ήδη χορτάσει με τα θελήματα και τις επιθυμίες που έχεις. Έτσι, αυτές λειτουργούν σαν ένα μεθύσι. Μεθάει ο άνθρωπος με αυτά. Διαβολικό μεθύσι βέβαια. Υπάρχει και η νηστεία του διαβόλου, λέει ένας άλλος γέροντας, ο Βάσιος Ιωσήφ. Ποια είναι αυτή? Άνθρωποι που επειδή τους λείπησε κάποιος, να μένουν 2 ημέρες νηστικοί, που αν το έκαναν αυτό υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα είχαν καταρρεύσει και εξαντληθεί. Όμως από το πείσμα τους, από το θυμό τους, από την τσαντίλα τους όπως λέμε, μπορεί να μείνουν νηστικοί και 2 μέρες. Ενώ αν τους έλεγες να νηστέψεις 2 μέρες, με τίποτα. Είναι η νηστεία του διαβόλου αυτή. Αντέχουν παρακινούμενοι από διαβολικό πάθος. Αυτό ισοδυναμεί με το να προσφέρεις θυσίες και προσευχές στο διάβολο. Θυμηθείτε εκείνους τους Εβραίους που είχαν, λέει, ορκιστεί να μην φάνε και να μην πιούν αν δεν σκοτώσουν τον Απόστολο Παύλο. Τι μανία τον είχαν. Και αυτός να κάνει τέτοιο όρκο. Η νηστεία διακρίνεται, λέει και ο Γέροντας Εφραίμ από τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα, σε ηλική, που είναι η αποχή από συγκεκριμένες τροφές, αλλά και σε ποσότητα, όπως είπαμε, και σε πνευματική νηστεία, αποχή από τα αμαρτήματα. Όποιος νηστεύει υλικά και όχι πνευματικά, δεν έχει κανένα όφελος. Η πραγματική νηστεία είναι κατά 80% η πνευματική νηστεία και κατά 20% είναι το φαγητό, η υλική νηστεία. Όσοι νηστεύουν μόνο υλικά είναι σύγχρονοι φαρισαίοι. Οι άρρωστοι δεν νηστεύουν υλικά, αλλά πνευματικά, γιατί αφού είναι άρρωστος δεν μπορεί να νηστέψει. Αλλά οφείλει να νηστεύει πνευματικά, να εγκρατεύεται από τα πάθη του. Η πνευματική νηστεία πρέπει να γίνεται από όλους τους ανθρώπους και να είναι ισόβια για κράτη από τα πάθη. Με την νηστεία ο άνθρωπος τιμά τον Θεό, αφού η νηστεία υπήρξε η πρώτη εντολή του Θεού στους πρωτόπλαστους, όταν αυτοί βρίσκονταν στον Παράδεισο.
Ο άνθρωπος παίρνει χάρη όχι επειδή κάνει νηστεία, επειδή τρώει λίγο. Εξάλλου νηστεία τι θα πει, νη εστίο, δεν τρώω. Έτσι, κανονικά νηστεία σημαίνει δεν φας τίποτα. Αλλά έχουμε διάφορες ας πούμε βαθμίδες νηστείας. Υπάρχουν άλλοι που τρώνε ας πούμε πολύ λίγο ή δεν τρώνε τίποτα, πίνουν μόνο νερό. Υπάρχει η νηστεία η ξηροφαγία όπως είπαμε, έτσι που τρώει κανείς πρόχειρα ξηρά τροφή, αμαγείρευτη τροφή. Υπάρχει μετά το λεγόμενο αλάδωτο, έτσι που μπορείς να βράσεις και να φας κάτι χωρίς λάδι, χορταρικά κλπ. Υπάρχει μετά η νηστεία του που λέμε τα λεγόμενα το λαδερό, έτσι τα λαδερά φαγητά. Υπάρχει μετά μαζί με το λάδι συνήθως υπάρχει και κρασί, έτσι η κατάλυση είναι και ελαιό όπως λέμε. Μετά είναι λίγο παραπάνω αυτό που λέμε τα θαλασσινά και λίγο παραπάνω είναι τα ψάρια, έτσι άλλη βαθμίδα νηστείας. Και πιο πάνω ακόμα είναι τα γαλακτερά και μετά είναι το κρέας. Λοιπόν, έχουμε διάφορες διαβαθμίσεις. Αλλά η χάρη δεν έρχεται γιατί κόβουμε κάποιες τροφές ή παίρνουμε μικρότερη ποσότητα. Έτσι. Η χάρη έρχεται επειδή κάνουμε υπακοή. Κάνουμε υπακοή σε αυτό που λέει η Εκκλησία. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή ταπεινώνουμε το φρόνημά μας και κόβουμε το θέλημά μας. Και επειδή κόβουμε το θέλημά μας, ταπεινώνουμε το φρόνημά μας. Όχι τι νομίζω εγώ ότι είναι για το καλό μου, ή τι λέει ξέρω εγώ η επιστήμη, ο γιατρός κλπ. Αλλά τι λέει ο Θεός. Ο Θεός λέει τώρα για 40-50 ημέρες δεν θα φάω αυτά και αυτά. Και θα φάω από τα άλλα μικρές ποσότητες. Λοιπόν, εγώ πιστεύω με το Θεό και του κάνω υπακοή. Γι' αυτό θα πάρω χάρη. Έτσι, η χάρη δίνεται στον ταπεινό. Όχι σε αυτό που νηστεύει, δηλαδή δεν τρώει κάποια πράγματα. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν τρώνε για άλλους λόγους. Για να κάνουν σιλουέτα. Αυτοί παίρνουν χάρη. Όχι βέβαια. Τι χάρη να πάρουν. Δεν το κάνουν για το Θεό, το κάνουν για τον εαυτό τους. Ίσα ίσα που αυτό είναι και φιλαυτία, είναι αμαρτία δηλαδή, είναι πάθος. Και βλέπετε πού ο διάβολος μπορεί να φτάσει, ειδικά τις κοπέλες, με αυτή την επιθυμία ας πούμε, να αρέσουν την κοινοδοξία, που τις βάζει να κάνουν αυτές τις εξαρτητικές διέτες και να φτάσουν και να πεθάνουν ακόμα. Δυστυχώς. Γιατί αυτό ποθεί ο διάβολος. Ο διάβολος προσπαθεί να σκοτώσει τον άνθρωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι είναι ανθρωποκτόνος, απαρχής. Και αν δεν μπορέσει να τον σκοτώσει, να τον δαιμονίσει. Να μπει μέσα του να κατοικεί. Και αν δεν μπορέσει και αυτό, να τον τρελάνει. Να χάσει το μυαλό του τουλάχιστον. Την νηστεία δεν την κάνουμε για να χάσουμε κιλά ή να κάνουμε δίαιτα. Γενικά, για τη σωματική νηστεία θα πρέπει κανείς να σηκώνεται από το τραπέζι όχι χορτάτος. Έτσι, αυτό είναι το μέτρο. Πολλοί ρωτάνε πόσο να φάω. Τι να του πεις τώρα πόσο να φας. Είναι άλλος που χρειάζεται ένα πιάτο, άλλος που χρειάζεται 1,5, άλλος χρειάζεται 2 για να χορτάσει και άλλος 8. Ο Άγιος Αθανάσιος στο Άγιον Όρος στη Μονή της Μιής Λαύρας χρειαζόταν 7-8 πιάτα για να χορτάσει. Και ο καημένος έτρωγε κάθε μέρα 2 πιάτα και οι καλόγεροι σκανδαλίζονταν. Μα είχε ένα σώμα τεράστιο και είχε ανάγκη ο άνθρωπος. Οπότε μία μέρα τους έβαλε αυτόν τον κανόνα, λέει: θα φάτε όσο μπορείτε. Φάγανε 2-2,5 πιάτα όλοι. Και ως έφαγε 8 πιάτα. Λέει: τώρα νιώθω καλά. Να νιώθω κάπως καλά. Δηλαδή έκανε φοβερή εγκράτεια ο άνθρωπος. Αλλά μπορείς να το καταλάβεις πόσο χρειάζεσαι. Όταν τηρείς αυτό τον κανόνα, έτσι, να σηκώνεσαι και λίγο να πεινάς, έτσι, να μην έχεις φτάσει στο χορτασμό. Ή τουλάχιστον να φτάσεις μέχρι το χορτασμό, ας το πούμε έτσι. Αλλά όχι να έχεις χορτάσει και να τρως και ακόμα. Εκεί μετά πάμε στον υπερκόρο, έτσι, που είναι αμαρτία. Χωρίς νηστεία, καμία προσευχή δεν γίνεται δεκτή από το Θεό. Προσέξτε το αυτό, Ο Θεός αγαπάει την εγκράτεια και την κακοπάθεια που γίνεται για αυτόν. Έτσι και είναι ένας τρόπος λατρείας του Θεού αυτός. Βλέπετε ας πούμε, κάνουμε νηστείες, κάνουμε αγρυπνίες. Μα καλά θα έλεγε κανείς τώρα τρελίστε, γιατί σηκώνεστε στις 4 και στις 5 τη νύχτα ας πούμε στο Άγιον Όρος. Χάθηκε η μέρα ας πούμε να κοιμηθείς μια χαρά, να πας πρωί πρωί ας πούμε. Στην Αμερική, στο εξωτερικό το κάνουν ακόμα πιο αργά και στις 10 ή 11 ας πούμε αρχίζουν
λειτουργία, να είναι όλα άνετα, ας πούμε, να μην κουράζεται καθόλου το σώμα. Όχι, χρειάζεται η κακοπάθεια, γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας τη δίδαξε. Είπαμε, διανυκτέρευε στην προσευχή. Ποιος? Ο Χριστός μας διανυκτέρευε. Από τον Κύριο έχουμε διδαχθεί αυτή την ασκητική ζωή. Δεν είναι φεύρι στον καλογύρο, όπως λένε κάποιοι. Ούτε έχουμε κανένα μίσο στο σώμα, ούτε είμαστε σαδομαζοχιστές, ας πούμε, κλπ. Αλλά χρειάζεται όλο αυτό, γιατί είπαμε, ταπεινώνεται, συντρίβεται η καρδία, ταπεινώνεται ο άνθρωπος, κόβονται τα πάθη, χαλιναγωγείται η ύπαρξή μας. Η πραγματική νηστεία έχει σχέση με την αγνία του νοός. Έτσι, ο άνθρωπος γίνεται αγνός, καθαρός, όταν νηστεύει και στο σώμα αλλά και στο νου. Ελιγοστεύουν οι λογισμοί, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, παρατήρησε, λέει, τον εαυτό σου. Όταν νηστεύεις, ας πούμε, το πρωί, που είσαι ξεκούραστος και δεν πεινάς και τόσο, γιατί προφανώς έχεις πάει την προηγούμενη μέρα, το βράδυ κλπ, έχεις πολλούς λογισμούς. Όσο επιμένεις και δεν τρως, περνάνε οι ώρες, τόσο οι λογισμοί λιγοστεύουν. Και φτάνεις το απόγευμα και έχεις γίνει σαν αρνάκι. Έχουν ηρεμήσει έτσι και η ψυχή και το σώμα έτσι. Και βλέπεις από αυτό πόσο ωφελεί η νηστεία, παρακολουθώντας τους λογισμούς σου. Νηστεύουμε την Τετάρτη, λέει πάλι ο πατήρ Εφραίμ, γιατί είναι η μέρα που προδόθηκε ο Κύριος, ο Χριστός μας, και κυρίως διότι ο διάβολος κατόρθωσε να κολλάσει έναν μαθητή του Χριστού, τον Ιούδα. Έτσι έγινε η προδοσία του Ιούδα την Τετάρτη. Και αν ένας από τους 12 κολλάστηκε, πόσο μάλλον εμείς κινδυνεύουμε να κολλαστούμε εάν δεν προσέξουμε. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ένας Απόστολος κολλάστηκε. Είναι φοβερό αυτό. Που είχε τον καλύτερο γέροντα. Έτσι, πιο καλός από τον Κύριο υπάρχει. Δάσκαλος και καθοδηγητής. Και το λέω σκόπιμα γέροντας, γιατί όντως ήταν μοναστήρι ήταν. Έτσι. Ο Κύριος με τους Αποστόλους ήταν το πρώτο κοινόβιο στη γη. Έτσι όπως έχουμε τα κοινόβια σήμερα. Και από αυτό πήραμε και εμείς και έχουμε τα μοναστήρια μας. Δεν είναι εφεύρεση ανθρώπινη ο μοναχισμός, έτσι είναι θεόσδοτο δώρο, θεόσδοτος ας πούμε τρόπο ζωής. Και το λέει αυτό και ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, έτσι, ο πρώτος γέροντας, ο πρώτος ηγούμενος του πρώτου μοναστηριού ας πούμε στη γη ήταν ο Κύριος και η υποτακτική του ήταν η Απόστολη. Υπήρχε το κοινό ταμείο, οι Απόστολοι ήταν ακτήμονσοι, αν είχαν κάτι ας πούμε χρήματα τα είχε ο Ιούδας. Είχε το ταμείο ο Ιούδας. Λοιπόν και αυτός κολλάστηκε. Αν χάθηκε ένας από τους 12, από τους πολύ στενούς δηλαδή μαθητές του Χριστού, πόσο μάλλον κινδυνεύουμε εμείς. Επίσης νηστεύουμε την Παρασκευή, διότι είναι η ημέρα σταύρωσης του Χριστού. Και κυρίως διότι τα αμαρτήματά μας σταύρωσαν τον Χριστό. Αφού ο Χριστός σταυρώθηκε για όλες τις αμαρτίες του ανθρωπίνου γένους, επομένως και για τις δικές μας. Άρα κάθε άνθρωπος συνέβαλε στη σταύρωση του Χριστού. Και κάθε φορά που αμαρτάνουμε, ξανασταυρώνουμε τον Χριστό. Του βάζουμε ακόμα ένα καρφί. Αυτός που νηστεύει, αλλά φαντάζεται τα καταλύσιμα, δεν νηστεύει για το Θεό, διότι ο Θεός την προαίρεση του καθενός βλέπει. Έτσι. Μπορεί να είναι βέβαια και πειρασμός, έτσι. Αλλά αν το κάνεις σκόπιμα, μετά βέβαια εκτρέπεσαι, αμαρτάνεις. Αυτοί που δεν νηστεύουν, δεν τιμούν τον Χριστό. Και ό,τι καλό κάνουν στη ζωή τους, απορρίπτεται και βρίσκονται κάτω από τη βάση της σωτηρίας. Εκτός όπως είπαμε, αν υπάρχει λόγος υγείας, τότε δικαιολογείται. Αυτοί πάλι που κάνουν απεργία πείνας για να πετύχουν ένα σκοπό περιφρονούν τα αγαθά της τροφής που έδωσε ο Θεός και αμαρτάνουν. Όταν όμως κάνουμε νηστεία για τον Χριστό και για κανέναν άλλο λαμβάνουμε μισθό από τον Χριστό, ευλογούμαστε και αγιαζόμαστε. Και δύο ακόμα θα σας πω και να πούμε και αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος και να κλείσουμε. Ο γέροντας Σίμωνας, ο Αρβανίτης, που έτσι εδώ στην Αθήνα του γνωρίζετε, έλεγε, όποιος νηστεύει την νηστεία που λέει η Εκκλησία μας, γίνεται καλά.
Ξέρετε, η νηστεία θεραπεύει τις ασθένειες του σώματος. Και η ασιτεία βέβαια επίσης, έτσι, και πολλοί το εφαρμόζουν αυτό, νηστειοθεραπεία όπως το λέμε, γιατί ο Θεός έχει δώσει και στον οργανισμό τον ανθρώπινο την ικανότητα να, ας το πούμε έτσι, να αυτοδιορθώνεται, να αυτοεπισκευάζεται. Πάλι ο Θεός είναι και οι ενέργειες του Θεού είναι που το κάνουν βέβαια. Δεν λειτουργεί αυτονομημένα τίποτα. Αλλά όταν ας πούμε δεν φορτώνεται το σώμα με πολύ έργο, γιατί ξέρετε η πέψη της τροφής είναι ένα πολύ επίπονο έργο για τον οργανισμό. Χρειάζονται πολλές θερμίδες για να χωνέψουμε. Και αν ας πούμε φορτώσεις πολύ το στομάχι, πάρα πολύ καταπονείται ο οργανισμός για να το απορροφήσει όλο αυτό, να το χωνέψει. Οπότε όταν το ελαφρώνει στο στομάχι και δεν έχει να δουλέψει πολύ στην πέψη, στο έργο αυτό της πέψης, μπορεί μετά να δει και τις βλάβες του και να τις επισκευάσει. Όποιος νηστεύει λοιπόν την νηστεία της Εκκλησίας μας γίνεται καλά. Γι' αυτό όλος ο κόσμος σήμερα είναι γεμάτος αρρώστιες, διότι κατήργησαν τις νηστείες. Έτσι και γεμίσαν αρρώστιες. Έχεις και τους γιατρούς, ας πούμε, που σου λένε να φας, να φας, να φας. Και τι γίνεται μετά. Όχι ότι αν είσαι αδύναμος δεν πρέπει να φας, έχεις ας πούμε ανεμία κλπ. Θα φας, αλλά πάλι πρέπει με μέτρο, όχι υπερβολές. Μετά πάλι αδυνατίζει το σώμα από το υπερβολικό έργο που του βάζεις να κάνει της πέψεως. Η νηστεία, έλεγε πάλι ο πατήρ Σίμων, αδυνατίζει το σώμα, αλλά είσαι όλος υγεία. Τρως με όρεξη όταν έρθει η ώρα και γίνεσαι δυνατός σαν το ατσάλι. Αυτό είναι. Γιατί λειτουργεί όλος ο οργανισμός πολύ σωστά. Έλεγε μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος ότι οι ασκητές, λέει, με τη χάρη του Θεού που έχουν και τον αέρα, λέει, τον μεταποιούν σε λεύκομα. Λεύκομα είναι οι πρωτεΐνες, έτσι είναι τα δομικά συστατικά του σώματος, οι πρωτεΐνες. Το κρέας, δηλαδή, που λέμε ό,τι πιο πολύτιμο για το ανθρώπινο σώμα. Και τον αέρα, λέει, τον κάνουν λεύκομα. Δηλαδή, σχεδόν με τίποτα ζουν και έχουν και πάρα πολύ μεγάλη ζωτικότητα. Και ας δούμε και αυτά που λέει ο Άγιος Παΐσιος για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο περί εγκρατείας στην καθημερινή ζωή. Ο Άγιος μιλάει για την ευχαρίστηση του ελαφρού στομαχιού. Έτσι. Οι Άγιοι μας λένε ότι η εγκράτεια είναι τρυφή. Τρυφή θα πει γλέντι, έτσι. Απόλαυση. Ευχαρίστηση. Ο κόσμος τρυφή εννοεί το να φάει πολύ, έτσι, το να σκάσει που λέμε από το φαΐ, συγγνώμη για την έκφραση, και νομίζω ότι αυτό είναι χαρά. Ενώ αυτό τι είναι. Μετά από λίγο μπορεί να θες να κάνεις εμετό και αν δεν κάνεις εμετό δεν μπορείς να κοιμηθείς, έχεις βαρύ κεφάλι, στριφογυρίζεις σαν σβούρα στο κρεβάτι γιατί δεν σε πιάνει ο ύπνος. Και λες, αμάν, πώς θα χωνέψω τώρα. Και εδώ στο αρχίζεις να παίρνεις τα χωνευτικά, ξέρω εγώ, σόδες και λοιπά, μήπως και καταφέρεις να χωνέψεις. Όταν δεν κάνει κανείς εγκράτεια, λέει ο Άγιος Παΐσιος, έχει επάνω του αποθήκες ολόκληρες. Αποθήκες σε λίπους δηλαδή. Έτσι. Κουβαλάς αποθήκες, οι οποίες είναι βέβαια περιττές. Και όχι μόνο περιττές, αλλά και καταπονούν πάρα πολύ όλο τον οργανισμό. Αν ας πούμε ένας άνδρας έχει ένα ύψος 1,70, το ιδανικό βάρος, όπως λένε οι στατιστικές, είναι μείον 10, δηλαδή είναι 60 κιλά, το ιδανικό βάρος. Έτσι. Άντε να πούμε και 70. Σκεφτείτε τώρα αυτός να είναι 130 κιλά. Έτσι. Έχει δηλαδή 60 κιλά επιπλέον τα οποία τα κουβαλάει. Είναι σαν έναν άνθρωπο που κουβαλάει συνεχώς 24 ώρες 24 ώρες 60 κιλά. Φανταστείτε πόσο κουράζει την καρδιά του αυτός ο άνθρωπος. Έτσι. Δηλαδή κουβαλάς παραπάνω από ένα τσουβάλι τσιμέντο που είναι 50 κιλά. Πόσο έργο βάζει στον οργανισμό σου να κάνει με αυτή την αποθήκη την τεράστια που έχει πάνω σου. Καταλάβετε. Βλάπτεται πάρα πολύ δηλαδή και το σώμα. Αλλά και η ψυχή βέβαια. Γιατί όσο κανείς ας πούμε έχει τέτοια, ας πούμε, έχει σώμα πολύ σαρκό, έτσι και με πολύ λίπος, έχει και πιο πολλούς λογισμούς. Το λένε οι Άγιοι Πατέρες.
Όταν λοιπόν κανείς δεν κάνει εγκράτεια, έχει επάνω του αποθήκες ολόκληρες. Ενώ όταν κάνει εγκράτεια και τρώει αυτό που του χρειάζεται, το καίει ο οργανισμός του και δεν αποθηκεύει. Η ποικιλία των φαγητών τεντώνει το στομάχι και φέρνει όρεξη, αλλά και δημιουργεί χάπνωση και πυρώσεις. Έτσι, να φάμε και από αυτό, να φάμε και από το άλλο, να φάμε και από το άλλο. Αυτό δημιουργεί όρεξη και χάπνωση. Έτσι, ο άνθρωπος δεν μπορεί μετά να έχει εγρήγορση, να έχει νύψη, να έχει προσοχή, να διώχνει τους λογισμούς. Είναι αυτό που το λέμε, έτσι, είναι αποχαυνωμένος ο άνθρωπος, χαμένος δηλαδή. Και πυρώσεις, δηλαδή σαρκικές κινήσεις, χωρίς να το θέλει, έτσι, ξεσηκώνεται η σάρκα. Αν στο τραπέζι υπάρχει μόνο ένα φαγητό και δεν είναι πολύ νόστιμο, ίσως να μην το φάει κανείς όλο. Ή αν είναι νόστιμο και λεμαργήσει, ίσως φάει λίγο παραπάνω. Όταν όμως υπάρχει ψάρι, σούπα, πατάτες, τυρί, αυγό, σαλάτα, φρούτο, γλυκό, θέλει όλα να τα φάει και ζητάει κι άλλα. Όλα τα τραβάει η όρεξη, γιατί το ένα παρακινεί στο άλλο. Και βλέπεις ο άνθρωπος, έναν λόγο δεν σηκώνει. Τον ένα δεν το χωνεύει, τον άλλον δεν το χωνεύει, ενώ το καημένο το στομάχι, ό,τι του ρίχνουμε το υπομένει. Το ρωτήσαμε αν τα χωνεύει. Το στομάχι δηλαδή που δεν έχει λογική, μας περνάει στην αρετή και αγωνίζεται όλα να τα χωνέψει. Και αν δεν ταιριάζει το ένα είδος με το άλλο, όταν που μέσα μαλώνουν, και τι να κάνει τότε και εκείνο, αρχίζει μετά η βαρύ στομαχιά. Γιατί και οι τροφές δεν ταιριάζουν όλες μεταξύ τους. Και ο άνθρωπος μετά βαρύ στομαχιάζει. Και πώς μπορείς, γέροντα, να κόψεις τη συνήθεια να τρως πολύ, το ρώτησαν. Χρειάζεται λίγο φρένο. Ας μη φας κάτι που σου αρέσει, για να μην ανοίξει δουλειά. Γιατί σιγά σιγά μεγαλώνει η αχυρώνα. Δηλαδή το στομάχι όσο τρως τόσο μεγαλώνει. Ξέρετε την ιστορία με κάποιον που ήθελε να δοκιμάσει και να διδάξει έναν μαθητή του, και του έδωσε ένα στομάχι ζώου και του λέει πήγαινε να το γεμίσεις με άμμο και να μου το φέρεις γεμάτο. Πήγε αυτός, το γέμισε, το έβαλε στον ώμο του και πήγαινε. Όσο πήγαινε, το στομάχι έχει την ιδιότητα να διαστέλλεται. Καταλάβαινε ότι πλέον δεν ήταν γεμάτο, υπήρχε ένα κενό. Οπότε το κατέβαζε στον δρόμο, το γέμιζε. Μετά προχωρώντας, κουνιότανε το στομάχι πάνω στην πλάτη του, κατέβαινε πάλι, η άμμος πάλι ήταν άδειο το στομάχι. Πάλι έβαζε άμμο, προχωρούσε, στο τέλος δεν κατάφερε να το πάει γεμάτο. Γιατί το στομάχι όσο του δίνεις τόσο μεγαλώνει. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, αυτά που σου αρέσουν να κάνεις εγκράτεια. Γιατί αν τρως συνέχεια, τόσο πλαταίνει το στομάχι και τόσο μετά για να χορτάσει, χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα. Όπως οι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, πολλά κιλά, έχουν και μεγάλο στομάχι συνήθως, έτσι. Αυτοί θέλουν και πολλή ποσότητα για να χορτάσουν, λέει δεν χορταίνω. Γιατί ακριβώς έχει μεγαλώσει το στομάχι και δεν δίνει μήνυμα ότι είσαι χορτάτος. Ενώ ένας που τρώει πολύ λίγο, έτσι, τρώει δύο μπουκές και σου λέει χόρτασα, δεν μπορώ. Γιατί παίρνει μήνυμα από το στομάχι, είναι θέμα του οργανισμού δηλαδή. Ας μη φας λοιπόν κάτι που σου αρέσει για να μην ανοίγεις δουλειά, γιατί σιγά σιγά μεγαλώνει η αχυρώνα. Το στομάχι, ο κακός τελώνης, που λέει ο Αββάς Μακάριος, έτσι τον ονομάζει, κακό τελώνι. Τελώνις είναι αυτός που εισπράττει φόρους, έτσι, και το στομάχι, ας πούμε, χρειάζεται κάτι να το δώσουμε. Είναι ο τελώνις μας. Δεν γίνεται να μην φας κάτι, έτσι, μετά δεν αντέχεις. Πρέπει να σε φορολογήσει το στομάχι, γι' αυτό το λέει κακό τελώνι. Κάτι πρέπει να το δώσεις, για να ησυχάσει, αλλιώς δεν μπορείς και να κοιμηθείς. Αν λοιπόν το στομάχι, ο κακός τελώνης που λέει ο Βάς Μακάριος, δεν το προσέξεις, μετά συνέχεια ζητάει.
Την ώρα του φαγητού ευχαριστιέσαι. Ύστερα όμως θέλεις να κοιμηθείς. Ούτε να δουλέψεις μπορείς μετά το φαγητό. Αν τρως ένα είδος φαγητού, αυτό βοηθάει να κόψεις την όρεξη. Και το κάνουν αυτό οι ασκητές. Ο Άγιος Πορφύριος, ας πούμε, όταν ασκήτευε, έφτιαγναν φακές και έτρωγαν όλη τη βδομάδα φακές. Πόσο να φας. Εντάξει, μια μέρα, δύο μέρες, αναγκάζεσαι μετά να νηστέψεις. Να φας λίγο δηλαδή. Κόβεται η όρεξη μετά. Αν γέροντα υπάρχει ποικιλία φαγητών, αλλά σε μικρές ποσότητες, υπάρχει πάλι η ίδια δυσκολία. Πάλι η ίδια δυσκολία είναι. Αλλά είναι μικρά τα κόμματα και δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Τρως μικρές ποσότητες και τέλος πάντων μπορείς να κάνεις ένα κομμάτι στον εαυτό σου. Να μην κυριαρχήσει το στομάχι και η κοιλία πάνω σου. Όταν υπάρχει μεγάλη ποικιλία, είναι σαν να μαζεύονται πολλά κόμματα στο στομάχι και το ένα κόμμα ερεθίζει το άλλο, πιάνονται μεταξύ τους, χτυπιούνται και αρχίζει η βαριστομαχιά. Βλέπετε, ο Άγιος με χαριτωμένο τρόπο μας διδάσκει. Η ευχαρίστηση από το λιτό φαγητό είναι μεγαλύτερη από την ευχαρίστηση που δίνουν τα καλύτερα φαγητά. Έτσι. Γιατί είναι η ευχαρίστηση πλέον του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος που εγκρατεύεται, ταπεινώνεται και ελκύει τη χάρη. Και η χάρη δίνει τη χαρά, την αληθινή χαρά, τη θεϊκή χαρά. Όταν μικρός έφευγα στο δάσος και έτρωγα μόνο ένα κομμάτι κουλούρα, δεν ήθελα τίποτε άλλο. Τα καλύτερα φαγητά δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν εκείνη την πνευματική ευχαρίστηση που ένιωθα. Αλλά το έκανα με χαρά. Πολλοί άνθρωποι όμως δεν έχουν αισθανθεί την ευχαρίστηση του ελαφρού στομαχιού. Στην αρχή όταν τρώνε κάτι νόστιμο, αισθάνονται μια ευχαρίστηση. Και μετά μπαίνει η λεμαργία, η γαστριμαργία, τρώνε πολύ και ιδίως όταν είναι ηλικιωμένοι νιώθουν βάρος και έτσι στερούνται την ευχαρίστηση του ελαφρού στομαχιού. Οπότε ας επιδιώξουμε αυτή την ευχαρίστηση που έρχεται, όπως είπαμε, από τον Θεό, είναι η χάρη του Θεού. Αυτά θέλω να πω στην αγάπη σας και σαν μια, ας το πούμε, εισαγωγή στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι λίγο πολύ αυτή την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, για αυτό το θεμελιώδες, ας πούμε, στοιχείο της πνευματικής ζωής, τη θύρα των αρετών.